να πάμε Αβινιόν, καθώς εκεί τι συμβαίνει. Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει στο σημαντικότερο φεστιβάλ θεάτρου παγκοσμίως. Ένα φεστιβάλ το οποίο διεξάγεται στην Αβινιόν της Γαλλίας. Κατά κάποιο τρόπο ο Δήμος Χερσονήσου εκπροσωπεί και την Κρήτη, εκπροσωπεί και την Ελλάδα. Πάμε στο Δήμαρχο, ζωντανή σύνδεση, έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μέρος. Ο κύριος Γιάννης Έγκος, Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κυρία Σπανού, να είστε καλά, καλησπέρα σε όσοι μας βλέπουν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά. Βγήκατε εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδας, με όχημα τον πολιτισμό και τις τέχνες. Και βέβαια ο μεγάλος στόχος να μας βγάλετε ασπροπρόσωπους. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες, το παρασκήνιο ίσως, πίσω από αυτή τη συμμετοχή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο πρόλογός σας ήταν εύστοχος. Καταρχήν, το Φεστιβάλ Αβινιόν της Γαλλίας, το θεατρικό φεστιβάλ, είναι το σημαντικότερο φεστιβάλ για το θέατρο παγκοσμίως. Αυτές τις μέρες και για περίπου 15 μέρες, η πόλη ολόκληρη, η οποία η Αβινιόν να δώσει έτσι ένα σημαντικό στοιχείο ιστορικό, είναι από τις έδρες των παππών της Ευρώπης από το 1307 μέχρι το 1377. Των Γάλλων στην περιοχή. Ακριβώς από πίσω μου βρίσκεται το μέγαρο του Πάπα, οι οποίοι διέμεναν τότε στην Αβινιόν. Η Αβινιόν είναι μια μεσαιωνική πόλη στο σύνολό της, ειδικά εντός των τυχών, πολύ καλά διατηρημένη. Και εδώ λοιπόν διενεργείται το σημαντικότερο φεστιβάλ του θεάτρου στον κόσμο. Ο Δήμος Χερσονήσου αποφάσισε, ως στηρίζουν τον πολιτισμό, να συμμετάσχει, να στηρίξει μια προσπάθεια θεατρικής παράστασης με ένα εγνωσμένο κύρους συντοπίτη μας, σκηνοθέτη, τον Τηλέμαχο του Μουδατσάκη, ο οποίος ανεβάζει το έργο «Πέστες του Εσχύλου» εδώ στην Αβινιόν. Στηρίζουμε λοιπόν τις προσπάθειες του πολιτισμού και αν θέλετε, πολύ καλά το είπατε, εκπροσωπούμε όχι μόνο το Δήμο Χερσονήσου, γιατί είναι κάτι εξαιρετικά μικρό, την Κρήτη και τη χώρα. Δεν υπάρχει άλλο θίαστο εκπροσώπησης στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, που ξαναλέω είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς πολιτισμού στον κόσμο εδώ και 75-76 χρόνια. Εν τω μεταξύ, ο Δήμος Χερσονήσου δίνει ακόμα ένα μήνυμα εκτός των άλλων. Ο Δήμος Χερσονήσου, ένας τουριστικός προορισμός που τον ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στην τοπική μας κοινωνία, δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα και διασκέδαση. Ο Δήμος Χερσονήσου αναβαθμίζεται και αλλάζει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι, ότι ο Δήμος Χερσονήσου έχει μια ιστορία και πολιτισμό χιλιάδων ετών. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι η περιοχή των Μαλίων κατοικείται και υπάρχουν εμφανή σημάδια από τους αρχαιολόγους από το 6 έως το 3000 π.Χ. Έχει λοιπόν εμφάνιση πολιτισμού και ιστορίας από τα πρωτομινωικά χρόνια μέχρι το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει ο μινωικός οικισμός στο καρφί πάνω από την Γερά και το Κράσι. Να μην ξεχάσω να πω ότι υπάρχουν οι παλαιοχριστιανικές του Καστρίου, στο Λιμένα Χερσονήσου, του Αγίου Νικολάου και του Επισκοπιανού. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε το Μέγαρο των Μαλίων, που ήταν η κατοικία του βασιλιά Σαρπιδώνα, γιου του Δία. Θεματικός τουρισμός δηλαδή. Του Μίνωα. Εκεί πηγαίνουμε, Δήμαρχε. Αξιοποίηση θεματικού τουρισμού. Και τι σημαίνει αυτό κατ' επέκταση? Επέκταση της τουριστικής περίοδου. Ο τουρισμός στον οποίο αναφερθήκατε έχει να κάνει και με τη βελτίωση, κύριε Παναγιωτόπουλε, του τουριστικού προϊόντος. Στοχεύουμε λοιπόν με την παρουσία μας εδώ ποιοτικότερο τουρισμό, ναι, και πολίτες που θέλουν να έρθουν να επισκεφθούν τον τόπο μας όχι μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά να συνδυάσουν και τη γνώση της ιστορίας μας και του ελληνικού κρητικού. Οπότε, και μέσα από την εκπροσώπηση της Κρήτης και της Ελλάδας αυτό το διεθνές φεστιβάλ, στόχος, όχι και τόσο κρυφός, πρωταρχικός εκ των πρωταρχικών στόχων, είναι να μας μάθει ο υπόλοιπος κόσμος και να προσελκύσουμε και τουρίστες. Και να προσελκύσουμε ακριβώς και στο κομμάτι του θεματικού τουρισμού. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό συνδυάζεται, κύριε Παναγιωτόπουλε, με την πρώτη φορά παρουσία μας πέρυσι τον Οκτώβρη στην έκθεση του τουριστική του Παρισιού. Ο στόχος είναι να καταστήσουμε, προφανώς αυτό δεν είναι εξαιρετικά εύκολο, αλλά απαιτεί προσπάθεια, την οποία όμως καταβάλουμε. Να καταστήσουμε γνωστό παγκοσμίως και με τις παρεμβάσεις μας αυτές σε αυτό στοχεύουμε, ότι ξαναλέω, μπορεί να είμαστε ένας τουριστικός προορισμός, αλλά η ιστορία και ο πολιτισμός είναι βασικό μας μέλημα και αυτής της Δημοτικής Αρχής,
προκειμένου να μεταβάλουμε σιγά σιγά την πορεία του τουριστικού προϊόντος σε κάτι ποιοτικότερο, που ο τουρίστας που έρχεται στην περιοχή δεν έρχεται μόνο με ένα πακέτο all inclusive για να κοιμηθεί, να φάει φτηνά και να κάνει μπάνιο και να διασκεδάσει, αλλά να γνωρίσει, μάλιστα, πολιτισμό και ιστορία, που αυτά οι ρίς στο εμπαρόδο πληρώνονται και πληρώνονται ακριβά στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν στοχεύουμε σε αυτή τη μερίδα τουριστών ποιοτικότερο για να αναβαθμίσουμε και το τουριστικό προϊόν και να αφήσουμε πίσω μας εικόνες άσχημες που και πρόσφατα ζήσαμε στις περιοχές μας του Δήμου Χερσονήσου και τις οποίες βασικό μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι να τις αφήσουμε, μάλιστα, πίσω, καθιστώντας τον τόπο ποιοτικότερο και άρα με μεγαλύτερη και καλύτερη ευημερία για τους ντόπιους κατοίκους, τους επιχειρηματίες αν θέλετε και όλη την τοπική κοινωνία. Δήμαρχε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πότε επιστρέφετε? Επιστρέφουμε την Παρασκευή το απόγευμα, καθώς σήμερα γίνεται η έναρξη του φεστιβάλ με μια πρόβα τζανεράλε της παραστάσεως, ναι, ενώ αύριο είναι η επίσημη πρόβα, τέλεια, της παραστάσεως που στηρίζουμε τις Πέρσες του Εσχύλου με τον, ξαναλέω, εγνωσμένου κύρους σκηνοθέτη, συντοπίτη μας και μάλιστα από τις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, Τηλέμαχο Μουδατσάκη. Οπότε με το καλό να επιστρέψετε, να τα ξαναπούμε, να εστιάσουμε στα συμπεράσματα βέβαια και σε όλα αυτά τα οποία προέκυψαν. Βεβαίως. Να είστε καλά. Και εσείς, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.